Αγγέλ, επίσης πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα. Χριστιανά από το Κρήτο από το Δίγο, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και ο κύριος Σοφοκλέου από τα Λεύκαρα. Από τα Λεύκαρα. Τα παγωμένα Λεύκαρα. Για την πρόσθεση. Λοιπόν, να αρχίσουμε με εσάς την κουβέντα μας. Θεωρείτε ότι σήμερα είναι γενική εκτίμηση και γενικά αποδεκτό ότι μπαίνουμε στα βαθιά της συζήτησης. Θα έχουμε αποτέλεσμα, θα δούμε άσπρο καπνό να βγαίνει με τα δεδομένα όσα έχουν σήμερα, κύριε Σοφοκλέους. Ελπίζω, εύχομαι, προσδοκούμε, επιδιώκουμε. Τι άλλο μπορεί να πει κανείς, αλλά οι εξελίξεις νομίζω ότι φαίνεται ότι θα πρέπει να τοποθετηθούμε με πολύ πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία. Θα δούμε βεβαίως το ποτήρι μισό, γιατί είναι μισό, υπάρχουν προβλήματα πολλά, αλλά μισό γεμάτο και όχι μισό άδειο. Και το λέω αυτό για να σπρώξουμε τα πράγματα, γιατί θεωρώ, εκτιμώ, νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο για να υπάρξει προοπτική λύση του κυπριακού προβλήματος. Αν με ρωτάτε, επί της ουσίας, αν προβλέπω ότι θα υπάρξει μια κατάληξη, εκτιμώ όχι. Υπάρχουν αρκετές μεγάλες διαφορές και ελπίζω να μην κλείσει η όλη διαδικασία στη Γενέβη. Και το λέω τούτο. Είναι ανοιχτού τέλους, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και λέω ότι δεν πρέπει να κλείσει και να δοθεί ακόμα μια προοπτική συνέχειας, γιατί η λύση του Κυπριακού θα περάσει μόνο μέσα από διάλογο. Το λέω τούτο γιατί υπάρχουν τόσες μεγάλες διαφορές. Αυτή είναι, αν θέλετε, η δική μας παρουσία, ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ, να προβλέψουμε, να πούμε τις εκτιμήσεις μας, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και αν θέλετε ακόμα και να κάνω και μια δόση αυτοκριτικής, εύχομαι να διαψευτώ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η δική μου, αν θέλετε, θέση ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κατάληξη, αλλά να δοθεί όθηση, να δοθεί συνέχεια. Οι διαφορές που κατατίθενται από την άλλη πλευρά, οι δηλώσεις Ερντογάν στην ουσία της Τουρκίας, αλλά και του Ακιτζή, όπου ουσιαστικά παραμένουν σταθεροί, όπως η χθεσινή δήλωση ότι εγκύτριες δυνάμεις πρέπει να παραμείνουν εγκύτριες δυνάμεις, η Τουρκία, η Ελλάδα. Άρα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο δεν μπορεί να αποδεχτούμε. Είναι αναχρονισμός. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Εκπεριτροπής Προεδρία που παραμένει αυτό ακόμα στο τραπέζι. Αυτό θα ήθελα να σας πω. Άρα, από το ρεπορτάζ από τουρκοκυπριακής πλευράς, μας το δώσε η Ραλή Παπαγιαρίου και το διευκρινίζω, από τουρκοκυπριακής πλευράς, εκτιμούν από τουρκοκυπριακής πλευράς ότι η σημερινή ημέρα είναι η ημέρα, το έχω σημειώσει, του μεγάλου παζαριού. Ότι είναι πολύ σημαντική ημέρα. Είναι πολύ σημαντική. Και ότι γιατί οι δύο ηγέτες χρειάζονται ένα σπρόξιμο να απελευθερωθούν για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντική ημέρα. Θα πρέπει να κατατεθούν χάρτες. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσω αυτά τα ζητήματα τα οποία έχω αναφέρει και ήδη δεν θέλω να τα επαναλάβω. Άρα είναι σημαντικά ζητήματα που φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα πολύ μεγάλες διαφορές. Και το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Δηλαδή, αν θα πρέπει να κλείσει εκεί όλη η διαδικασία ή, επαναλαμβάνω, να δοθεί, αν θέλετε, μια παράταση, ένα φιλί ζωής, γιατί εγώ εκτιμώ δεν θα κλείσει το θέμα, το λέω ξανά, ούτως ώστε να υπάρξει μια πιθανότητα συνέχισης ενός διαλόγου μιας νέας Γενέβης, γιατί δεν προσδοκά κανένας ότι θα υπάρξει συμφωνημένη λύση στην Γενέβη. Αυτή είναι η θέση μου σήμερα. Δεν υπήρξε καλή προετοιμασία για να είμαστε εκεί. Αυτή είναι η θέση μου σήμερα. Οι διαφορές σε όλα τα κεφάλαια ήταν μεγάλες και δεν αναμένεται σε 2-3 μέρες στη Γενέβη να κλείσουν. Αυτή είναι η θέση μου σήμερα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σχεδιαστεί μια πολιτική με ένα σενάριο Β, αν θέλετε, της επόμενης μέρας. Υπάρχει κανένας από εμάς που προσδοκά ότι θα έρθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με μια συμφωνημένη λύση για να τη φέρει σε δημοψήφισμα? Η δική μου εκτίμηση είναι όχι. Η Τουρκία παραμένει δυστυχώς αδιάλαχτη, ο Ερντογάν αδιάλαχτος, ο Ακιτζή φαίνεται ότι δεν βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Εύχομαι, για δεύτερη φορά λέω, να υπάρξει, αν θέλετε, διαφοροποίηση της Τουρκίας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Γενέβη και στη Στέλλα την Μιχαήλ. Στέλλα, καλή σου μέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι από τη Γενέβη. Στέλλα. Θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά, συμπληρώνοντας αυτά που αναφέραμε. Ναι, σ' ακούμε. Να κάνω μια αναφορά σε σχέση, συμπληρώνοντας και αυτά που αναφέραμε πριν, για να δώσουμε και την εικόνα σε σχέση με την διακυβέρνηση που κυριάρχησε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χθες, και το πρωί και το απόγευμα, και σε επίπεδο ηγετών, και σε επίπεδο διαπραγματευτών, και σε επίπεδο μελών και ειδικών.
των δύο πλευρών. Οι πληροφορίες μας έλεγαν ότι στα τέσσερα θέματα διαφωνιών, τα οποία συζητήθηκαν το πρωί και ανέλαβαν οι διαπραγματευτές να δουν για προσπάθεια προσέγγιση θέσεων αργότερα, μια συνάντηση που ολοκληρώθηκε στις 9 το βράδυ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν βασικές διαφορές που παρέμεναν. Συζητήθηκαν θέματα των χώρων, των κέντρων εναέρειας, ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας, όπου υπάρχει η επιμονή της τουρκικής πλευράς για να υπάρχουν δύο ΦΥΡ. Υπήρξε μια συζήτηση σε σχέση με θέματα της συμμετοχής, λήψη αποφάσεων σε ομοσπονδιακά όργανα και η διαδικασία λήψη αποφάσεων. Σε επίπεδο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, όπως πληροφορούμαστε, υπήρχε συζήτηση. Φαίνεται ότι από πλευράς τουλάχιστον τουρκοκυπριακής υπάρχει μια επιμονή σε θέση να είναι 2-2 με Επιτροπής Προεδρίας στην ΕΔΗ και χωρίς νικόσα ψήφο του Προέδρου. Υπάρχουν διαφωνίες και σε αυτό. Διαφωνίες υπήρξαν, συζητήθηκαν, αναζητούνταν περαιτέρω προσέγγιση θέσεων και κατόπιν το απόγευμα σε σχέση και με τον τρόπο που θα υπάρχει η τροποποίηση του συντάγματος. Και μια από τις βασικές φαίνεται διαφωνίες σε αυτή την πτυχή είναι το γεγονός ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θέλει να περνούν μέσα και από την έγκριση των τοπικών κοινοβουλίων των συνιστοσών πολιτιών. Και υπάρχει και το θέμα της αντιπροσώπευσης στις ρυθμιστικές αρχές και σε ό,τι αφορά τον τρόπο και σύνθεσης και λήψης αποφάσεων. Αυτό για να δώσουμε την εικόνα σε σχέση με το τι συζητήθηκε χθες. Περιμένουμε σήμερα, όπως είπαμε προηγουμένως, τώρα το πρωί μάλλον, να συζητηθεί μια εκκρεμότητα που έμεινε και δεν άγγιξαν ακόμα οι δύο ηγέτες, που αφορά σε θέμα υπό τον τίτλο «Τρόπος μεταχείρισης ξένων υπηκών στην Κύπρο μετά τη λύση». Στα ερωτήματά μας να σημειώσουμε σε σχέση με το θέμα της εκπεριτροπής τώρα, ένα θέμα που υπάρχει και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο με διάφορους τρόπους και διασυνδέεται και με ένα ενδεχόμενο παρασκηνιακά, όπως αναφέρονται, τουλάχιστον όπως προκύπτει και από τουρκοκυπριακής πλευράς, για ένα παρεδώσιο που να σχετίζεται με πτυχές του εδαφικού, με τη Μόρφου συγκεκριμένα ή περιοχές της Μόρφου. Οι πληροφορίες στις ερωτήσεις μας κατά πόσον υπήρξε ψες ή όχι κάποια συζήτηση για αυτό το θέμα. Οι αναφορές που λαμβάναμε πίσω από πηγές προσκύμενες στα όσα διαμείβονται μεταξύ των δύο ηγετών είναι ότι μας παραπέμπουν στην αρχή της συζήτησης της διακυβέρνησης προχθές το μεσημέρι, σε μια συζήτηση η οποία ήταν σύντομη σε διάρκεια. Ήταν η στιγμή όταν ο κ. Ακίντζη ζήτησε να υπάρξει μια συμφωνία επί της αρχής στο θέμα της εκπεριτροπής για να προχωρήσει σε υπόλοιπα θέματα, κάτι το οποίο όμως δεν είχε αποδεχθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σήμερα, επειδή θα συζητηθούν θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομίας, ήταν για χθες, δεν πρόλαβαν να τα συζητήσουν. Υπάρχει ένα θέμα της διακυβέρνησης, αυτό που αναφέραμε. Είναι το μεγάλο θέμα του εδαφικού και η αναμενόμενη κατάθεση χαρτών. Και είναι και θέμα με βάση τον αρχικό προγραμματισμό περιουσιακού και άλλων εκκρεμοτήτων που θα συζητηθούν. Ενδεχομένως μέσα σε αυτό όλο το πλαίσιο και τον τρόπο εξέλιξης της διαπραγμάτευσης να επανέλθουν ζητήματα όπως είναι το θέμα της εκπεριτροπής. Είναι μια βασική πτυχή της διακυβέρνησης, η μορφή διακυβέρνησης. Έχουν διαφορετικές θέσεις οι δύο πλευρές. Θα δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί η διαπραγμάτευση σε αυτό το επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το εδαφικό, είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε τις πληροφορίες που μεταδίδει το Ανατολού, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές από τουρκικής πλευράς, ότι θα φυλαχθούν σε ειδική κρύπτη στα Ηνωμένα Έθνη οι χάρτες που θα ανταλλάξουν οι δύο πλευρές, ότι θα τους δουν μόνο 5 άτομα, οι δύο ηγέτες, ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και ένα συμπειρογνώμονας από κάθε πλευρά αρμόδιος για αυτά τα ζητήματα. Στέλλα, είναι ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα δούμε σήμερα πώς θα πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, Στέλλα, κάνοντας ένα απολογισμό, δεν προχωράει η διαδικασία όπως αναμένεται. Δεν υπάρχει αυτή η πρόοδος που όλοι επιθυμούσαν να υπάρξει. Σήμερα είναι πολλά τα θέματα στο τραπέζι. Εάν δεν προλάβουν να τα καλύψουν όλα τα ζητήματα, ενδέχεται η διαδικασία, η διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο ηγετών να συνεχιστεί και αύριο παράλληλα με τη διάσκεψη για την Κύπρο? Είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει? Αυτό ως δυνατότητα υπήρχε και από πριν. Αυτό ως δυνατότητα υπήρχε έτσι κι αλλιώς και από πριν.
Υπάρχει, μας αναφέρεται μια επιμέρους πρόοδος, κάποια πρόοδος ή ακριβής φράση σε θέματα από τα οποία συζητήθηκαν χθες από πλευράς, σε ό,τι αφορά το θέμα της διακυβέρνησης. Ένα από τα σημεία στα οποία αναφέρεται κάποια πρόοδος αφορά το θέμα των αρμοδιοτήτων, να το σημειώσουμε. Μπορεί να μην μιλούμε για θεαματική ή μεγάλη πρόοδο, υπάρχουν πολύ δύσκολα και αγαθόδη θέματα, υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Ωστόσο, στην διαπραγμάτευση που ήταν έντονη, αυτό που έφτανε κοντά μας τουλάχιστον με την ολοκλήρωση τα μεσάνυχτα της διαπραγμάτευσης χθες, ότι υπήρξε κάποια πρόοδος σε θέματα όπως είναι οι αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης. Φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες εισηγήσεις από πλευράς Έλληνο-Κυπριακής Πληροφορούμαστε και αναμένεται απάντηση της Τουρκοκυπριακής σήμερα το πρωί σε συνάντηση που θα έχουν οι διαπραγματευτές στις 9:30 ώρα Κύπρου τους ηγέτες να ακολουθούν μισή ώρα αργότερα σε συζητήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα είναι όλα ανοιχτά στα Σταυριανή. Δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, να υπάρχει πρόβλεψη οτιδήποτε, ούτε να αποκλειστεί να υπάρξει μια σημαντική πρόοδος στα θέματα που συζητούν. Όπως μας τονίστηκε χαρακτηριστικά, έτσι κι αλλιώς είναι και θέμα πολιτικών αποφάσεων σε αρκετά κεφαλαιώδη ζητήματα τα οποία έχουν ενώπιον τους οι δύο ηγέτες, ώστε να μπορεί να υπάρξει μια εξέλιξη. Τώρα, αν θα υπάρξει ένα τύπου παρεδό σε αυτό που αναφέρεται χαρακτηριστικά ως φράση, είναι κάτι το οποίο αναμένεται για να προχωρήσει η διαδικασία με υποχώρηση της μιας πλευράς σε ένα θέμα, παίρνοντας κάτι ταυτοχρόνως όμως σε κάποιο άλλο. Αυτό, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι κάτι που θα μπορούμε να το κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Θέλα, οι διαπιστεύσεις σας λήγουν αύριο? Οι διαπιστεύσεις μας λήγουν 15 του μηνός και το πρόγραμμα που μας δόθηκε και από τα Ηνωμένα Έθνη είναι μέχρι τις 15 του μηνός. Να υπενθυμίσουμε ότι έρχεται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αύριο, θα έχει συνάντηση με τους ηγέτες, όπως μας αναφέρθηκε, των δύο κοινοτήτων καταρχάς, και μισή ώρα ακολούθως θα αρχίσει η διάσκεψη για την Κύπρο. Αναμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το τελικό επίπεδο εκπροσώπησης των δύο χωρών. Το επικρατέστερο σενάριο είναι οι Υπουργοί Εξωτερικών. Φτάνουν απόψε ο κύριος Κοτζιάς, πληροφορούμαστε, 8 ώρα Κύπρου θα είναι στην Γενέβη, και φαίνεται ότι και ο κύριος Τσαβούσογλου κάποια στιγμή σε παρόμοια ώρα φαίνεται κάποιες πληροφορίες να το φέρουν να φτάνει και αυτός απόψε στην Γενέβη. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα. Καλή δουλειά. Ευχαριστούμε, Στέλλα. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και πάμε να συνεχίσουμε με την κυρία Ροτοκρήτου. Κυρία Ροτοκρήτου, τα δεδομένα τα ξέρουμε. Σήμερα ουσιαστικά μπαίνουμε στα βαθιά. Ποιες είναι οι δικές σας οι προσδοκίες όσον αφορά την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων στη Γενέβη και της διεθνούς διάσκεψης που θα λάβει η χώρα αύριο? Οι δικές μας προσδοκίες, νομίζω, είναι οι προσδοκίες ολοκλήρου του Κυπριακού λαού. Και είναι η προσδοκία να αλλάξει επιτέλους η Τουρκία τη στάση της, να δείξει μια επικοδομητική και θετική στάση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να αποδεχθεί ότι δεν χωρούν εγγυήσεις και ξένα στρατεύματα σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επίσης να αποδεχθεί ότι δεν μπορεί μέσω της διακυβέρνησης να έχει την επικυριαρχία στην Κύπρο και να πατά τα κουμπιά και να τραβά τα σχοινιά όλων των παιχτών, αν θέλετε, στην κυπριακή κυβέρνηση. Αυτή είναι η προσδοκία μας και θεωρώ ότι επί της αρχής δεν υπάρχει κανένας που να διαφωνεί με αυτή την προσδοκία. Τώρα, κατά πόσον οι χειρισμοί που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα βοηθούν και προωθούν αυτή την κατάληξη, είναι θέμα που έχουμε κάποια κόμματα διαφορετικές εκτιμήσεις. Κάποια κόμματα θεωρούν ότι με τους τρόπους και με αυτά που έχουμε κάνει και που έχουμε χειριστεί και την διαδικασία και την ουσία βοηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποιοι από εμάς θεωρούμε ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει δεν βοηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, μάλλον προς την αντίθετη. Σε αυτή την περίπτωση στη Γενέβη, παρακαλώ, ο πρόεδρος του κόμματος σας παρακολουθεί από κοντά τους χειρισμούς του πρόεδρου Αναστασιάδη. Έχουν καθησυχαστεί οι ανησυχίες του κόμματός σας, παρακολουθώντας από κοντά το πώς εξελίσσεται η διαπραγμάτευση ή δεν εξελίσσεται τέλος πάντων η διαπραγμάτευση? Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει από τον Φεβράριο του 2014 και μετά και όλα τα θέματα στα οποία υπάρχουν συγκλήσεις, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι αντικείμενο των συζητήσεων. Άρα, όλα αυτά τα οποία πλέον είναι κοινό έδαφος δεν μπορούν να αλλάξουν. Και δεν είναι κάτι το οποίο τυχάνει διαπραγμάτευση στη Γενέβη και άρα δεν μπορεί να αλλάξει και η άποψή μας. Η παρουσία όμως εκεί του Εθνικού Συμβουλίου είναι ακριβώς για την διαδικασία που γίνεται εκεί στη Γενέβη, που αφορά τα θέματα της ασφάλειας και των εγγύσεων και που αφορά βεβαίως
τις διαφορές που υπάρχουν στα υπόλοιπα κεφάλαια. Εκείνο που όμως που αξίζει να σημειωθεί και πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε μια συνέχεια χρονική και άρα συνέπεια και σε αυτά που λέμε και σε αυτά που πιστεύουμε, είναι ότι μετά από την 1η του Δεκέμβρη, μετά από την συμφωνία του Δείπνου, για την οποία ξέφρασαν πολλά κόμματα και την διαφωνία τους και τις επιφυλάξεις τους, ήταν η θέση μας και ήταν σωστή σε εκείνα τα πλαίσια, η θέση εννοώ της ελληνοκυπριακής πλευράς, ότι στο διάστημα το οποίο θα διέρεε μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου και 9ης Ιανουαρίου θα γίνονται εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων εδώ στην Κύπρο, έτσι ώστε να σμικρυνθεί το χάσμα και να καταλήξουμε σε περισσότερο κοινό έδαφος, και στην Γενέβη θα πηγαίναμε 9, 10 και 11 για τρεις μέρες να συζητήσουμε οτιδήποτε είχε απομείνει, και στις 12 ό,τι και να γίνει να πάμε να καταθέσουμε χάρτες. Δεν επιτεύχθηκε μια τέτοια πρόοδος, δεν έγινε οποιαδήποτε περαιτέρω βήματα μπροστά αυτές τις 35 μέρες από την 1η του Δεκέμβρη μέχρι τις 9 Ιανουαρίου, και ήταν πασιφανές ότι δεν θα γίνεται, γιατί δεν υπήρχε κανένα κίνητρο για την τουρκική πλευρά να προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις. Αυτό συμβαίνει και στη Γενέβη. Αυτό συμβαίνει και αυτές τις τρεις μέρες. Δηλαδή, είναι απόρρια, αν θέλετε, της κοινής λογικής ότι εφόσον έχει την δυνατότητα η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά να πάει σε μια διάσκεψη για την Κύπρο, σε μια πενταμερή διάσκεψη με θέματα ανοιχτά, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση να υπάρχει συμφωνία, τότε ήταν δεδομένο ότι θα τα αφήσει ανοιχτά και δεν θα προχωρούσε σε οποιοδήποτε βήμα, είτε στην Κύπρο είτε στην Γενέβη πριν τις 12 του Γενάρη, εφόσον δεν υπήρχε μια τέτοια υποχρέωση. Τελειώνω 10 δευτερόλεπτα λέγω το εξής. Πρέπει να επιμένουμε σε κάτι. Δεν μπορεί αυτό το τριήμερο στη Γενέβη να είναι συζήτηση, το τριήμερο 9, 10, 11, δεν μπορεί να είναι συζήτηση μόνο της Περιτροπής Προεδρίας. Υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά. Είναι το περιουσιακό. Είναι το θέμα της διαφοράς, ποιος έχει τον πρώτο λόγο, ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης. Ναι, συζητούνται, αλλά το θέμα είναι να καταλήξουμε κάπου. Όχι να συζητούμε ατέρμονα και χωρίς να υπάρχει κάποια κατάληξη. Άρα πρέπει επιτέλους να συζητήσουμε διεξοδικά και να υπάρξει ένα αποτέλεσμα στα θέματα που αφορούν την ελληνοκυπριακή πλευρά. Κύριε Λουκαϊδη, η τουρκοκυπριακή πλευρά, το είπα και προηγουμένως στον κύριο Σοφοκλέους, λένε ότι σήμερα είναι η μέρα του Μεγάλου Παζαριού. Συμφωνείτε εσείς να μπει η ελληνοκυπριακή πλευρά σε μια διαδικασία, πάρε δώσε σήμερα, ούτως ώστε να υπάρξει αυτή η εξέλιξη επιθυμητή που όλοι αναμένουν, η πρόοδος? Το έχω πει ξανά, θα το πω και τώρα, με αφορμή το ερώτημα σας. Όταν διαπραγματεύεσαι και επιχειρείς να βρεις ένα συμβιβασμό για οποιοδήποτε θέμα, αυτή η διαδικασία μπορεί να περιγραφεί και ως διαδικασία παρέδωση. Προσπαθείς να πείσεις τον συνομιλητή σου να αποδεχτεί κάποια πράγματα από αυτά που εσύ λες, να διαφοροποιήσει τις θέσεις του, και το ίδιο κάνει ο συνομιλητής σου. Το ζήτημα βέβαια σε όλες τις περιπτώσεις όπου κάνεις διάλογο, είτε για σοβαρότατα ζητήματα όπως είναι το κυπριακό, εθνικά ζητήματα δηλαδή, είτε οποιασδήποτε άλλη μορφή ζητήματα, λογικά θέτεις τα όρια μέχρι που μπορείς να φτάσεις σε αυτό το συμβιβασμό. Και στη δική μας την περίπτωση, επειδή μιλάμε για ένα διεθνές πρόβλημα, υπάρχουν και όρια που καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο. Από συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή είναι όρια που δεν τίθενται από εμάς, που τίθενται από πραγματικότητες διεθνείς που ισχύουν. Δεν μπορεί μια ευρωπαϊκή χώρα, δεν μπορεί μια χώρα στον 21ο αιώνα να αποδεχτεί μια λύση για την επόμενη μέρα ή για τα επόμενα πολλά χρόνια που να παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, που να παραβιάζει βασικές ελευθερίες. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι ακριβώς από την περίοδο που διαπραγματευόταν ο Δημήτρης Χριστόφιας με τον Μεχμέτ Αλί Καλά, αυτά έχουν διασφαλιστεί μέσα από συγκλήσεις. Χωρίς κανένα περιορισμό θα έχουμε εφαρμογή ανθρωπίνων δικαιωμάτων βασικών ελευθεριών. Για να πάω και στα πιο συγκεκριμένα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία για μας ήταν και είναι όρια τα οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε. Θα πρέπει, πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας, να έχουμε συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αυτό που θα γίνει να είναι η μετεξέλιξη της από ενιαίο κράτος σε ομοσπονδιακό, μια εσωτερική αναδιοργάνωση. Και αυτό είναι διασφαλισμένο. Και δεν μπορεί και δεν πρέπει να τίθεται αμφισβήτηση επί τούτου. Για αυτά που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Για αυτά που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Είναι πάρα πολλά και σοβαρά. Αυτό που έχω να πω,
είναι ότι ο λαός μας, οι πολίτες φυσιολογικά αγωνιούν, αγαπητοί μου Σταυριανοί, όπως και εμείς αγωνιούμε για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Βεβαίως έχω την εντύπωση μιλώντας με τον να κόσμο ότι και είναι, να ανησυχούν παραλληλά. Είναι συγκρατημένος ο κόσμος. Βάλαμε πολύ ψηλά τον πύχη τελικά. Δεν ξέρω ποιοι έχουν βάλει ψηλά τον πύχη. Νομίζω ότι η λαϊκή σοφία, η σοφία των πολιτών είναι εκεί. Δεν υπήρχαν υπερβολικές προσδοκίες, όμως με βάση και τις εμπειρίες όχι του απότερου παρελθόντος, του πρόσφατου. Πήγαμε στο Μοντ Μπελεράν 1. Αναμένεται αποτυχία. Την τελευταία στιγμή είχαμε μια θετική εξέλιξη, η οποία ανέτρεψε τα δεδομένα. Πήγαμε στο Μοντ Μπελεράν 2 με διαφορετικές προσδοκίες, αυξημένες. Και ήρθαμε πίσω με αποτυχία. Θέλω να θυμίσω. Οπότε νομίζω ότι οι πολίτες και εμείς τώρα θα πρέπει να μην προχωρούμε σε παρακινητικευμένες προβλέψεις τι είναι που θα γίνει. Θα πρέπει με νυφαλιότητα ο πρόεδρος εκεί που βρίσκεται με διεκδικητικότητα και βεβαίως με το νου και την καρδιά του στο όραμα για μια ελεύθερη επανενωμένη πατρίδα και την ίδια ώρα με τον απαιτούμενο ρεαλισμό θα πρέπει να παλέψει μαζί με την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία για ένα αποτέλεσμα θα μπορεί να ανοίγει αυτή την προπτική. Επιτέλους η Κύπρος να οδηγηθεί σε πάνεμονη μάλλη. Λοιπόν, στα ανοιχτά ζητήματα, αυτό που έχουμε ως πληροφόρηση είναι ότι κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί. Δεν ξέρω γιατί χτες είναι η μέρα προσωπικά. Την πρώτη μέρα είχε καταγραφεί κάποια πρόοδος. Θα ενημερωθούμε σήμερα εμείς για το τι έχει γίνει κατά τη χτες είναι η μέρα. Το γεγονός ότι συζητείται, επιτρέψτε μου να πω, η παρουσία ή μη των ηγετών των τριών εγκύτριων δυνάμεων στην Γενέβη αύριο με τον τρόπο που συζητείται έχει μειώσει τις προσδοκίες. De facto έχει μειώσει τις προσδοκίες. Όταν λες ότι θα έρθουμε, όταν θα έχει κάτι να γίνει τέλος πάντων, θα υπάρξουν εξελίξεις, αυτόματα νομίζω ότι. Δεν είναι λίγο κοροϊδία από πλευρά του Ταγίπ Ερντογάν να λέει ότι αν δεν υπάρξει πρόοδος στις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού, εγώ γιατί να έρθω, δεν θέλω να χρεωθώ μη λύση, μια αποτυχία στο Κυπριακό. Δεν είναι και λίγο κοροϊδία όταν οι ήδη ζητούσαν ημερομηνία για τη διάσκεψη και εμείς λέγαμε ότι αν δεν προχωρήσουμε, αν δεν φτάσουμε σε αρκτήρα λύσης, δεν μπορούμε να πάμε σε διάσκεψη. Νομίζω ότι έχει το στοιχείο της αντιφατικότητας, θα έλεγαν. Ναι. Έχει το στοιχείο της αντιφατικότητας, γιατί ήταν και είναι ορθή η εκτίμηση ότι ήταν σημαντικό να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα ανοιχτά ζητήματα, εκκρεμούντα ζητήματα στα πέντε κεφάλαια που συνιστούν την εσωτερική πτυχή, πρώτου πάμε στη διάσκεψη. Αλλά de facto. Επειδή ξεκίνησα να λέω κάτι, στη Γενέβη αυτό που αντιλαμβάνουμε ότι γίνεται τώρα είναι να παρεδώσει. Και υπολογίστε ότι αυτό το παρεδώσει φυσιολογικά θα είναι και διασταυρούμενο με μια έννοια. Γιατί το περιουσιακό, να ξέρω όλα τα κεφάλαια μας ενδιαφέρουν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κεφάλαιο που δεν μας ενδιαφέρει. Όλα έχουν πολύ σημαντικά ζητήματα που μας αφορούν και ως Ελληνοκύπριους και ως Τουρκοκύπριους. Την Κύπρο συνολικά. Βεβαίως τώρα, ποιο είναι το λιγότερο σημαντικό από αυτά που συζητήσαμε. Οπότε λέω ότι ένα τέτοιο παρεδώσε ήδη συμβαίνει. Περιουσιακό για παράδειγμα, με εδαφικό. Αλλά και η οικονομική πτυχή δεν συνδέονται άμεσα. Για να μην σας πω ότι αυτά συνδέονται και με ευρωπαϊκά ζητήματα και με την οικονομία τελικά. Είναι θέματα τα οποία είναι εκεί. Η ουσία είναι να μην καταλήξουμε σε ρυθμίσεις, σε πρόνοιες, σε μια λύση που να μην μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό, θεωρώ. Το τελευταίο κομμάτι που έχει αναφέρει ο κ. Λουκαΐδης, θα πρέπει ακριβώς αυτά που θα συμφωνηθούν να υποβοηθούν και τη βιωσιμότητα της λύσης. Εσείς βλέπετε ένα παρελθόν εδώ σε σήμερα εκ περιτροπής και εδαφικού, για να ρωτάμε ευθέως και να μας δείτε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί ο κόσμος περιμένει να ακούσει αλήθειες ακριβώς. Ναι. Αγαπητέ Σταύρο, Σταυριανή, εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι τούτη την ώρα που μιλάμε, αλλά και από τις 9 του μήνα, γίνεται ένας εντατικός διάλογος. Γίνονται διαπραγματεύσεις, είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με διαπραγματευτική ομάδα που βρίσκονται σε διαρκή διαβούλευση, όπως και με την ελληνική κυβέρνηση, το ίδιο και με τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και φυσικό να εστιαζόμαστε, αν θέλετε, στο γεγονός ότι μπορεί να μην έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε και θέλω να πιστεύω ότι το γνωρίζουμε ότι είμαστε στο τελευταίο στάδιο που είναι απόλυτα φυσιολογικό η κάθε πλευρά και η δική μας πλευρά όπως και η τουρκοκυπριακή πλευρά να εμένουν στις δικές τους θέσεις. Ακριβώς γιατί θέλουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και η κάθε μία πλευρά να κερδίσει όσο δυνατό περισσότερα θέματα. Άρα, αν δεν παρατηρείται η πρόοδος όπως
πιθανόν να είχαμε δει στο παρελθόν είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί είναι τα τελευταία ζητήματα που κάθε πλευρά έχει τη δική της θέση και άποψη και γι' αυτό δεν προχωράμε όσο θα θέλαμε. Όμως θα πρέπει να επισημάνουμε κάποια θετικά όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Έχει λεχθεί ότι θα έπρεπε να μπαίναμε σε εντατικές διαπραγματεύσεις πριν τις 9 του μήνα για να κλείσουμε κάποια ανοιχτά ζητήματα. Έχουμε μπει. Και από τα 108 ζητήματα τα οποία βρίσκονταν ανοιχτά, αγαπητέ Σταύρο, πριν από τις 9 του Γενάρη, όταν πήγαμε στη Γενέβη, αυτός ο αριθμός μειώθηκε στα 50 ζητήματα ή στα 60. Δεύτερο και πιο σημαντικό, θα πρέπει να υποθεί το εξής, ότι υπάρχουν ζητήματα που αν και εφόσον οι δύο πολιτικοί ηγέτες αποφασίσουν και βρουν τη λύση, αυτόματα κρίνουν και κάποια άλλα ζητήματα πίσω τους. Είτε θέματα διακυβέρνηση, είτε στο περιουσιακό, είτε οτιδήποτε, αλλά και ο παρεμφερεί τη θέμα. Άρα, εκείνο το οποίο εμείς θα πρέπει να πούμε είναι το εξής, ότι για πρώτη φορά στα χρονικά συζήτηση του Κυπριακού προβλήματος, η Τουρκία θα κληθεί να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Είναι πρώτη φορά που θα δοθεί χάρτης σε, θα έλεγα, σε αυτό το οποίο έχει συμφωνήσει ο κ. Ακιντζή μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όσον αφορά το ποσοστό μεταξύ 28,2 μέχρι και 29,2 και θα αναμένουμε να δούμε. Το διαπραγματεύσεων είναι μια λίστα, ένας κατάλογος από ζητήματα που θα συζητηθούν. Μπορεί να μην προλάβουν να καλύψουν το εδαφικό και να πάνε σε χάρτες. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αύριο να πάμε σε διάσκεψη και παράλληλα να συζητούνται τα υπόλοιπα ζητήματα που είναι στο τραπέζι. Αγαπητή Σταυριανή, οποιαδήποτε πρόβλεψη γίνει τώρα είναι παρακινδυνευμένη. Εκείνο όμως το οποίο λέμε είναι ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο. Ναι. Δηλαδή, λέω, αν είμαστε τόσο κοντά στο να φτάσουμε σε μία συμφωνία, γιατί πρέπει δηλαδή στις 12 του μήνα, παρόλο που η διαδικασία εκεί είναι ανοιχτού τέλους, open end, γιατί δηλαδή πρέπει να τελειώσουμε στις 12 και να μην τελειώσουμε στις 14, στις 15. Σίγουρα θα τελειώσουμε στις 15. Ναι, το λέω ένα παράδειγμα. Άρα να αναμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι εξελίξεις. Δηλαδή να απαντήσω το πρακτικό μας ερώτημα όσον αφορά την Εκπεριτροπής Προεδρία. Γιατί προηγουμένως μας έλεγε συνάδελφος Ιραλή Παπαγεωργίου που καταγράφει το ρεπορτάζ από το Κυπριακής πλευράς ότι περιμένουν στην τουρκοκυπριακή πλευρά να πάρουν πριν προχωρήσουν στο θέμα του εδαφικού. Και αυτό που περιμένουν να πάρουν είναι ενεργότερο ρόλο στον τομέα της διακυβέρνησης. Εγώ αντιστρέφω το ερώτημα και λέω ότι αναμένει η δική μας πλευρά να πάρει συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά το περιουσιακό και το εδαφικό προτού αποφασίσουμε είτε να δώσουμε κάτι άλλο είτε να υποχωρήσουμε. Όπως πιθανόν κάποιοι να πιθανολογούν ότι θα υποχωρήσουμε σε κάποια ζητήματα. Να αναμένουμε να δούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες. Χθες, αν θέλετε, σε αυτό εδώ το πάνελ, σε κάποιο άλλο, ακούσαμε μια ανταπόκριση ότι η δική μας πλευρά, η λογοκυπριακή πλευρά, ότι έρθει ζήτημα από την τουρκοκυπριακή, γιατί αλλάξαμε τελευταία στιγμή στην δικαστική εξουσία ή στην νομοθετική κάποιες δικές μας προτάσεις. Και τελικά βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και διέψευσε κάτι τέτοιο. Άρα, εκείνο το οποίο χρειάζεται από όλους αυτή την ώρα είναι ψυχραιμία, νυφαλιότητα και πάνω απ' όλα ενότητα και όχι και διαρροές, όπως αυτές τις οποίες έχουμε δει. Επιτρέπετε, επειδή αφήσαμε κάτι για να απαντήσετε στους κοινούς, να δημιουργούνται λαθασμένες εντυπώσεις. Η διαδικασία προβλέπει αυτοματισμούς. Και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ανεξαρτήτως του τι έχει γίνει τις δύο προηγούμενες μέρες, σήμερα θα κατατεθούν απαραίτητος χάρτης. Ναι, είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Όπως και ανεξαρτήτως του ποια θα είναι η πρόοδος αυτές τις τρεις μέρες, θα γίνει η διάσκεψη την Πέμπτη, αύριο. Δηλαδή αυτοί είναι αυτοματισμοί. Εάν ανατραπεί όμως κάτι από αυτά, προφανώς δεν θα προχωρήσουν και τα υπόλοιπα. Δεν πήγαμε για να καταθέσουμε χάρτες και τελικά χάρτες δεν είναι. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτό θα ανατρέπει το επόμενο βήμα όμως. Εάν δεν έχουμε χάρτες, θα έχουμε ανατροπή συνολικά στη συμφωνία. Σήμερα θα επανέλθουν και θα συζητήσουν Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομία, διακυβέρνηση. Αλλά οι ανταποκρίσεις που γίνονται δεν αφήνουν ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο να μην κατατεθούν χάρτες. Μπορεί να κατατεθούν χάρτες προς το βράδυ. Για κάτι παράξενες. Θα ήθελα να κάνω όμως, επειδή είχα το λόγο να κάνω ένα ακόμη σχόλιο. Ξέρετε, ακούγεται από την πλευρά και ακούσαμε πριν από λίγο από εδώ την κυρία Ρωτοκρήτου ότι η Τουρκία, ξέρετε, θέλει να αφήσει ανοιχτά τα θέματα ούτως ώστε να κερδίσει όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα. Μα αυτό αντιβαίνει σε αυτό το οποίο από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούμε από τις ανταποκρίσεις. Ότι ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένει να κλείσουν συγκεκριμένα θέματα, να ολοκληρωθούν και να μεταβεί στις 12 του Γενάρη στη Γενέβη για το συγκεκριμένο θέμα της ασφάλειας και της εγγύησης. Άρα,
Εκείνο το οποίο χρειάζεται, επαναλαμβάνω, από όλους εμάς εδώ. Πέραν της στήριξης στη διαπραγματευτική ομάδα και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που το θεωρώ εκ των όνων κάνευ και ολοκληρώνω, είναι να δούμε και είμαστε έτοιμοι. Ακούστηκε και είναι ορθό ότι έχουμε 14 σενάρια όσον αφορά το εδαφικό και πολλά άλλα πράγματα. Η δική μας πλευρά είναι ακούντος και θα έλεγα πολύ πανέτοιμη να αντιμετωπίσει τα οποιαδήποτε σενάρια από την τουρκοκυπριακή τουρκική πλευρά. Πρώτη φορά έχουμε την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ανώτατο επίπεδο. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Πρώτη φορά έχουμε το γεγονός ότι δεν έχουμε πλέον ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα και επί διαιτησία. Βλέπετε ότι κανείς δεν ανακατεύεται στο να επιβάλλει στους δύο ηγέτες μια απόφαση κτλ. Και το ακόμη πιο σημαντικό, το οποίο λέγαμε. Όχι, ήταν, αν θέλετε, μια απόφαση των δύο ηγετών, δεν του το επέβαλε κάποιο. Και το ακόμη πιο σημαντικό, με 3 δευτερόλεπτα. Η οικονομική πτυχή τη λύση. Που ποτέ δεν αναλύθηκε και κανεί δεν ασχολήθηκε. Συζητείτε. Αυτά είναι τα θετικά. Υπάρχουν αρνητικά, είμαστε εδώ για να τα αντιμετωπίσουμε. Μάλλον όχι εμεί εδώ, εκεί στην Γενέβη. Δεν σα βαλωρωτήσει, γιατί θέλετε να σχολιάσετε. Σίγουρα. Καταρχά, το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε όλοι μα σήμερα δεν είναι εάν και κατά πόσο έχει επιτευχθεί πρώτο. Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι εάν έπρεπε να βρισκόμαστε σήμερα στη Γενέβη. Νομίζω έχει συζητηθεί πολύ, κύριε. Και θα σας πω, και θα σας δώσω τη και δική μου εκτίμηση. Και πάνω κάτω όλοι συμφωνούν ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι αρκετά για να πάμε. Όχι, δεν το λέμε αυτό. Το λέτε εσείς δημοσιογραφικά. Για να είμαστε στη Γενέβη σημαίνει ότι επιδιώξαμε, σπρώξαμε τα πράγματα, υιοθετήσαμε μια διαδικασία, ταρακουνήσαμε, ας με επιτραπεί έκφραση, το παγκόσμιο, απαιτήσαμε να είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας, δημιουργήσαμε ένα πολιτικό περιβάλλον τέτοιο που δημιουργήθηκε μια προσδοκία σε όλους μας ότι τώρα ή ποτέ. Και εδώ είναι το μεγάλο λάθος. Και επειδή μας καλέσατε και εδώ, ο ρόλος μας, ξέρετε ποιος είναι, είναι να εκτιμήσουμε τα πράγματα, να προβλέψουμε τα πράγματα. Το να λέμε ότι, ξέρετε, από τα 80 θέματα υπάρχει πρόοδος και πήγαμε στα 50 που έχουν διαφορές, δεν αφορά κανέναν αυτό. Η ουσία είναι αν και κατά πόσο θα έχουμε μια συμφωνημένη λύση στη Γενέβη ή αν θα δοθεί μια παράταση για να έχουμε συμφωνημένη λύση τις επόμενες μέρες. Όχι τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια. Και εξηγούμε. Πιο συγκεκριμένα. Για να πας στη Γενέβη λέγαμε εμείς όλοι μας ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πολυμερής, μια διάσκεψη, μια διεθνής, θα έλεγα, παρουσία του Συμβουλίου Ασφαλείας με μια προϋπόθεση. Ότι είμαστε μια ανάσα πριν από τη λύση. Δεν είμαστε μία ανάσα πριν από τη λύση, λέω εγώ σήμερα. Έχουμε πολλές ανοιχτές διαφορές. Αδίκως συμπεριφέρεται η Τουρκία, συμφωνούμε. Παραδείγματος χάρη, ξεκαθάρισε το θέμα της εκπεριτροπής προεδρίας, το βρίσκουμε σήμερα μπροστά μας εκεί. Ξεκαθάρισε το θέμα της ασφάλειας, η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, το βρίσκουμε σήμερα εκεί. Ξεκαθάρισε το θέμα των εγγύσεων, το βρίσκουμε σήμερα εκεί. Ξεκαθάρισε το θέμα των επίκων, το βρίσκουμε σήμερα εκεί και λέμε εμείς ότι σε 2-3 μέρες θα πρέπει όλα αυτά τα προβλήματα να επιληθούν. Ξεκαθάρισε, απαντώ στο φίλο μου το δίπλαρο, το οικονομικό. Με συγχωρείτε. Όχι, θα έπρεπε. Θα είχαμε λύσει στο Κυπριακό. Όχι, δεν είναι αυτό. Με συγχωρείτε. Αν ξεκαθάριζα αυτά τα... Αν ξεκαθάριζα αυτά τα ζητήματα στην Κύπρο, δεν θα είχαμε λύση του Κυπριακού. Θα σας διορθώσω. Θα είμαστε μία ανάσα πριν από τη λύση και θα πηγαίναμε σε αυτή την πολυμερή ή σε αυτή τη διεθνή διάσκεψη. Η μόνη προσδοκία που τονίστηκε πάρα πολύ, και ιδιαίτερα από το Δημοκρατικό Συναγερμό, είναι ότι εκεί στη Γενέβη είναι μια διαδικασία ανοιχτή τέλους. Δεν περιμένουμε να υπάρχει πλαίσιο λύσης ούτε λύση, αλλά θα ερχόταν η Τουρκία να ανοίξει τα χαρτιά της. Αυτό δεν ικανοποιεί την ΕΔΕΚ, κύριε Σοφοκλέου. Δεν είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά θα κάτσουμε απέναντι από την Τουρκία, η οποία θα κληθεί να ανοίξει τα χαρτιά της. Εάν ανοίξει τα χαρτιά της. Τι θα πει. Δεν είναι πολλές επιλογές. Αν ανοίξει τα χαρτιά της, τότε θα είναι πάρα πολύ θετικό και θα μας ικανοποιήσει. Αλλά το να πει θέλω, δεν θέλω, δεν θα το πει τόσο απλά. Ή να σας διορθώσω. Τόσο απλοϊκά. Δεν μας συνήθισε ο Ερντογάν να είναι τόσο απλοϊκός. Είναι σκληρός. Είναι σίγουρα. Ακολουθεί μια πολιτική επεκτατική. Αναφίβολα μια πολιτική η οποία είναι εκβιαστική. Όπως και να έχει όμως. Θα ακούσουμε τη θέση του. Όχι, θα μας πει θέλω, δεν θέλω. Ξέρετε τι είπε έτσι σήμερα ο Ερντογάν. Και ποτέ δεν αυτού αναγορεύομαι σε υποστήριχτη. Θα είμαι εκεί αύριο με μια προϋπόθεση. Ότι θα είμαστε κοντά στη λύση. Περίπου αυτή είναι η μετάφραση. Θέλω να πω με τούτο ότι. Βεβαίως προφάσεις. Θέλω να πω με τούτο ότι ο Ερντογάν σχεδιάζει μια πολιτική
και η Τουρκία μια πολιτική. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι κάνουμε εμείς. Και εγώ εκτιμώ ότι θα έπρεπε να προετοιμαστεί καλύτερα η Γενέβη. Διότι δημιουργήθηκε πάρα πολύ ψηλή προσδοκία. Να, υπάρχει κανένα ο οποίο αφισβητεί. Απεσιοδοξία. Εμεί δεν εκφράσαμε ποτέ ούτε περαισιοδοξία ούτε απεσιοδοξία. Ακούστε. Για την Γενέβη. Θα σα πω, καταρχά. Απλά επειδή κάνουμε διάλογο, απολογούμε που διακόπτω. Και χαίρομαι και για τον δημιουργικό σα. Αυτή την εμπειρία. Αυτό το διάλογο που δίνουμε τον λόγο. Όταν λέω δημιουργήθηκε. Και τελειώνω, και τελειώνω, δεν πήρα περισσότερο χρόνο. Όταν λέω δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον με υψηλές προσδοκίες από όλους. Και όταν λέω από όλους, και από την κυβέρνηση και από τον πρόεδρο και από τα κόμματα και από τα μέσα, δηλαδή τι κάναμε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ουσιαστικά δημιουργήσε μια εικόνα ότι πάμε τώρα στη Γενέβη και είμαστε μια ανάσα πριν από τη λύση. Αυτόν τονίζω. Και ότι πάμε εκεί και θα καλέσουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας, τα πέντε μόνιμα μέλη. 15. Θα είναι ο 15 θα. Ναι, όλα τα μέλη. Ναι, λέω τα πέντε μόνιμα μέλη να είναι παρόν. Θα είναι εκεί ο πρωθυπουργός, θα είναι εκεί ο πρόεδρος Ερντογάν. Θα είναι όλοι εκεί και περίπου λίγο πολύ θα επιστρέψουμε λέω για μια πιθανότητα πίσω με μια συμφωνημένη λύση. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα περιβάλλον το οποίο ανησυχώ γι' αυτό και κλείνω με τούτο. Και ξέρετε γιατί ανησυχώ. Διότι αν δημιουργήσουμε τώρα. Τις επόμενες μία-δύο μέρες δηλαδή, μια αποτυχία, την οποία δεν θα ευθυνόμαστε, αυτό πρέπει να το καταθέσω, τότε θα υπάρξει πολύ δύσκολη προοπτική επανέναρξη ξανά μιας διαδικασίας που θα υπάρχει ισχυρή, αισιόδοξη προοπτική για λύση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κύριε Ανδοπίτε, οι δικές σας ή ανησυχίες, αν θέλετε, προς ποια κατεύθυνση εστιάζονται. Νομίζω ότι... Κάποιος ο οποίος έχει μια αντικειμενική, αν θέλετε και ρεαλιστική προσέγγιση για τον Κυπριακό πρέπει να βάζει στην βάσανο της λογικής και όλα αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί από τον Φεβρουάριο του 2014 και αφορούν την εσωτερική πτυχή του Κυπριακού πρέπει να ανησυχεί και για αυτά που φαίνεται ότι η Τουρκία θέλει. Παραδείγματος χάρη, εμείς δεν θεωρούμε ότι το θέμα της διακυβέρνησης είναι λιγότερο σημαντικό από το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Επειδή εάν η λύση θα αντέξει στον χρόνο, αυτό θα εξαρτηθεί πρωτίστως από τον τομέα της διακυβέρνησης. Οπότε δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι λιγότερο σημαντικό ή κάτι που είναι περισσότερο σημαντικό. Όλα είναι κομμάτια ενός puzzle και αν ένα από αυτά είναι ελαττωματικό, αν ένα από αυτά τα κομμάτια είναι ελαττωματικό, τότε αντιλαμβάνεστε ότι χαλά ολόκληρη εικόνα. Άρα εμείς προσδίδουμε τη δέουσα και την ανάλογη σημασία και βαρύτητα σε όλες τις πτυχές του Κυπριακού, γιατί αυτές έχουν τον δικό τους ιδιαίτερο ενδεχομένως και καθοριστικό ρόλο να παίξουν στην συνολική λύση του Κυπριακού. Η τουρκοκυπριακή πλευρά βάζει ένα πύχη. Και αν κάνουμε ένα βήμα πίσω και δούμε την μεγάλη εικόνα, ξεπερνούμε κάθε φορά το ορόσημο το οποίο βάζει η τουρκική πλευρά. Στην προσπάθεια μας να δείξουμε καλή θέληση, δεν το γνωρίζω. Στην προσπάθεια μας να πείσουμε είτε τον διεθνή παράγοντα είτε τους εαυτούς μας ότι υπάρχει πρόοδος, ενδεχομένως να είναι και αυτό ένα κίνητρο. Όμως, υπόθηκε πριν, νομίζω είναι από τον κύριο Σοφοκλέους ή από τον κύριο Λουκαΐδη, και σωστά υπόθηκε, ότι πήγαμε στο Μον Πελεράν 1, δεν είχαμε επιτυχία, μετά ανατράπηκε το σκηνικό, πήγαμε στο Μον Πελεράν 2, φαίνεται ότι είχαμε ναυάγιο, μετά όμως είχαμε επιτυχία. Όμως αν πάτε πίσω και δείτε το ιστορικό, όχι των τελευταίων ετών, των τελευταίων εβδομάδων στο Κυπριακό, θα δείτε ότι γιατί έγιναν βήματα μπροστά και γιατί παραδείγματος χάρη το Μον Πελεράν 2 από αποτυχία έγινε επιτυχία. Επειδή εμείς υποαναχωρήσαμε από πάγιες διαχρονικές θέσεις και είπαμε δεν είναι ανάγκη να έχουμε συμφωνία στο εδαφικό, δεν είναι ανάγκη να είναι διεθνής διάσκεψη, μπορούμε να την βαφτίσουμε ό,τι να είναι, δεν είναι ανάγκη να είναι εκεί το Συμβούλιο Ασφαλείας, αποδεχόμαστε την πάγια θέση της Τουρκίας στη διαχρονική και πάμε στη διάσκεψη για την Κύπρο. Αν το διαβάσουμε διαφορετικά όμως, μπορεί να θεωρηθεί και δικαίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας η απόφαση της 1ης Δεκεμβρίου να πάει σε διάσκεψη. Αποδεχόμενος ουσιαστικά, ας πούμε, ας αποδεχτούμε τη θέση τη δική σας, αποδέχτηκε τις θέσεις της τουρκικής πλευράς. Πάει σε διάσκεψη, ο Ερντογάν δεν έρχεται.
και αποκαλύπτει ουσιαστικά ότι δεν έχει καλή πρόθεση ο Ταγίπ Ερντογάν και η Τουρκία. Ναι, κοιτάξτε, το διακύβευμα όμως της διεθνούς διάσκεψης δεν ήταν να πάει να μην πάει ο Ερντογάν. Δηλαδή, ο λόγος που η ελληνοκυπριακή πλευρά διαχρονικά επιθυμούσε να πάει σε μια διεθνή διάσκεψη δεν ήταν για να είναι εκεί σε φυσική παρουσία ο κύριος Ταγίπ Ερντογάν. Ο λόγος που θέλαμε να πάμε σε διεθνή διάσκεψη είναι επειδή επιμέναμε και λέγαμε ότι το Κυπριακό δεν είναι δικοινοτικό πρόβλημα. Το Κυπριακό δεν είναι διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το Κυπριακό είναι διεθνές πρόβλημα και άρα πρέπει να παραπεμφθεί σε μια διεθνή διάσκεψη, δηλαδή να είναι παρόντα και τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και να ασχοληθούν με τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Τώρα, αν εκ μέρους της Τουρκίας θα πάει ο κ. Ερντογάν ή θα πάει κάποιος άλλος αξιωματούχος, βεβαίως με δεδομένο πάντοτε ότι την εξουσία να αποφασίζει έχει ο κ. Ερντογάν, αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο λόγος που θέλαμε να πάμε σε διεθνή διάσκεψη είναι ακριβώς πρώτον για να διασφαλίσουμε και να θωρακίσουμε την δική μας παρουσία ως Κυπριακή Δημοκρατία απέναντι στην Τουρκία πρώτον και δεύτερον για να υπερθεματίσουμε αν θέλετε και για να τσιμεντώσουμε, για να χρησιμοποιήσω και μια λέξη που αρέσκονται κάποιοι άλλοι, την διεθνή διάσταση του Κυπριακού. Αλλά δεν φανερώνονται οι πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας με τον αλέο κύριο Ερντογάν και να κόψεται για εξασφάλιση ημερομηνίας για διεθνή και στο τέλος να επικαλείται. Θέσεις δικές μας, ότι αν δεν επιτευχθεί πρόοδος δεν πάω. Μα αν δεν επιτευχθεί πρόοδος πού? Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι ο κύριος Ερντογάν εννοεί αυτά που λέμε, για να μην παρερμηνεύουμε και πράγματα τα οποία θα θέλαμε εμείς να ακούγονται έτσι. Τι λέει ο κύριος Ερντογάν? Και είναι αυτό το οποίο και πρέπει να του προσδώσουμε και μία συνέπεια και σταθερότητα. Και ο κύριος Ακκίντζη και ο κύριος Ερντογάν στην ουσία τι μας λένε? Εάν δεν υπάρξει, με συγχωρείτε, συμφωνία και πρόοδος που στο θέμα της εκπεριτροπής προεδρίας. Δεν νομίζω να υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή τουλάχιστον δεν τέθηκε ως ορόσημο συμφωνία παραδείγματος χάρη στο θέμα των προσφύγων του ιδιοκτήτη με τον χρήστη. Εκείνο που τους καίει για να προχωρήσουν πιο μπροστά είναι η εκπεριτροπής προεδρίας. Κύριε Λουκαίδη, ελεγχθήκαν πολλά, δεν θα κάνω ερώτηση γιατί είναι και το τελευταίο σας λόγος. Ακούστε εδώ, πρώτο ήθελα να σχολιάσω να σταθώ σε αυτό που είπε ο Σοφοκλής για να έχουμε και μια συνοχή στα όσα λέμε. Εγώ νομίζω ότι οι πολίτες δεν ήταν ούτε και οι πολιτικές δυνάμεις γενικά υπεραισιόδοξες ή γενικά απεσιόδοξες. Υπάρχει μια αγωνία, έχω περιγράψει με τη λέξη αγωνία αυτό που βιώνουμε στη Γενέβη που νομίζω ότι σμίγει, ενώνει έτσι, προσδοκίες και ελπίδες μαζί με ανησυχίες των πολιτών για τη μια ή την άλλη κατάρρευση που μπορεί να έχουν οι συνομιλίες στη Γενέβη. Αυτό νομίζω είναι το συναίσθημα. Και θα έλεγα ότι περισσότερο μικρό καλάθι είναι που έχουν οι πολίτες αλλά και οι πολιτικές δυνάμεις έχοντας υπόψη τις πολλές και συχνές απογοητεύσεις που έχουμε γευτεί. Λοιπόν, πάντως επειδή είπατε καλάθι να σας πω ότι στην Ελβετία δεν ευδοκιμούν τα κεράσια. Τι ευδοκιμή. Τα λευκά ράχια όμως. Νομίζω δεν ευδοκιμή τίποτε. Έχει μια όλα εισαγόμενα. Να πάμε στα θα μην δείμε ότι είσαι προσδοκίες για μεγάλο καλάθι λόγος. Δεν θα μείνει χρόνια ο κύριο Τίφλαρο. Θα ακούμε κύριε Λουκαίδη. Πρέπει να απαντήσω. Για να καταλήξουμε, ναι. Λοιπόν, έλα, δεν είχαν βάλει έτσι λίγο πιο μεγάλο καλάθι για να πιάμε ρόδια, διότι περιμέναμε τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να έχουν ενεργό ρόλο. Συζητούσαμε, τελικά τους κάλεσε ο Γενικός Γραμματέας μόνο να πάει στην Ενακτήρια τα 15 μέλη, όχι τα πέντε μόνιμα. Αυτά ήταν τα διαδικαστικά σταυρία. Μα σοβαρά διαδικαστικά, δεν είναι. Σοβαρά διαδικαστικά που δεν είχαν να κάνουν τίποτα με την ουσία. Για να είμαστε σωστοί, με την έννοια πια. Γιατί το τονίζαμε τότε. Αναλωθήκαμε σε μια συζήτηση στο εσωτερικό. Ακριβώς για το θέμα της διαδικασίας, δεν θέλω να την υποβαθμίσω. Θέλω να πω και να επαναλάβω και σε αυτή την περίπτωση ότι εμείς είχαμε μια διαφορετική άποψη για τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθείτο και θέλω να το υπογραμμίσω εκ νέου ως ΑΚΕΛ. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτή η διαδικασία δεν αφήνει τίποτε στο τραπέζι. Τίποτα για την τουρκοκυπριακή πλευρά, ούτε από αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτε αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Και αυτό είναι σαφές για μας. Διαφορετικά δεν θα αποδεχόμασταν να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, ανεξάρτητα από τη δική μας διαφορετική άποψη. Και αυτό είναι καταγεγραμμένο και με γνωματεύσεις καθηγητών δημοσίου διεθνούς δικαίου, διεθνώς γνωστών καθηγητών. Οπότε δεν το λέμε απλώς εμείς. Οπότε είμαστε σε αυτό όμως τώρα το σημείο. Έχει προσθεθεί, και αυτό είναι θετικό και πρέπει να το καταγράψουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι παρούσα και με λόγο στη διαδικασία, μια και μιλάμε για τη διαδικασία. Και για μας είναι σημαντικό γιατί
ευελπιστούμε ότι θα μπορέσει να επηρεάσει την ουσία. Mm-hmm. Γιατί αναμένουμε και προσδοκούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση και τη συζήτηση που έγινε και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα είναι εκεί με θέση που θα προσομοιάζει, αν δεν θέλετε, αυτόσιμη με την δική μας. Mm-hmm. Για το ποιο θα πρέπει να είναι το καθεστώς, το μοντέλο της ασφάλειας που θα έχουμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα του 21ου αιώνα. Αυτό προσδοκούμε. Το ΑΚΕΛ θα πει ότι θα προτρέψει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να δώσει την εκπεριτροπή στην Προεδρία. Να απαντήσω και σε αυτό το ζήτημα. Στα γρήγορα, μα δεν έχουμε πολύ. Πολύ σύντομα, αλλά νομίζω να το πούμε. Με αφαιρεθεί ο χρόνος. Θα συγχύσετε στην επόμενη εκπομπή. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η βελτιωμένη έκδοση αυτού που αποδέχτηκε ο πρόεδρος Κλειρίδης, ο πρόεδρος Παπαδόπουλος, σε ό,τι αφορά την εκπεριτροπή Προεδρίας. Δηλαδή, εκπεριτροπής Προεδρίας, αλλά, Προεδρία, αλλά με διασταυρούμενη και σταθμισμένη ψήφο, μπορεί και πρέπει να γίνει αποδεκτό. Γιατί απαντάς αυτό που είπε προηγουμένως η Χριστιανού. Την ανάγκη να έχουμε ένα κράτος λειτουργικό και βιώσιμο. Η λειτουργικότητα και βιωσιμότητα της λύσης, που είναι καθοριστική σημασία, μπορεί να απαντηθεί με αυτό που εμείς θεωρούμε καταλήτη. Μάλιστα. Τη διασταυρούμενη ψήφο. Μάλιστα. Που σε αντίθεση με τη Ζυρίχη, που είχε τις γνωστές διαχωριστικές διαιρετικές πρόνοιες που οδηγούσαν σε σύγκρουση τις δύο κοινότητες, μια τέτοια ρύθμιση διασταυρούμενης ψηφοφορίας για την εκλογή των ηγετών των δύο κοινοτήτων θα λειτουργεί συνενωτικά και θα εξωθεί σε συνεργασία τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα τούτο να βοηθεί γενικότερα την όλη λειτουργία του κράτους, αλλά και τη βιωσιμότητα της λύσης. Και λέω και τούτο. Ακόμα 30 δευτερόλεπτα. Εάν το Κυπριακό δεν θα επιληθεί, και είμαστε σαφείς εμείς, επειδή θα αρνηθούμε να αποδεχτούμε αυτό που αποδέχτηκαν τρεις διαδοχικοί πρόεδροι, πρόεδρος Κλειρίδης, πρόεδρος Τάσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Χριστόφιας, με τη βελτιωμένη έκδοση της εκπεριτροπής Προεδρίας, πρέπει να ανησυχούμε ότι κάτι τέτοιο θα δώσει τη δυνατότητα όχι μόνο στους καλοθελητές, τους σύμμαχους της Τουρκίας, αλλά και σε φίλους μας να αποδώσουν ευθύνες. Και θέλω να το στη δική μας πλευρά. Μάλιστα. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι αν δεν έχουμε αποτέλεσμα στη διαδικασία αυτή, στην χειρότερη περίπτωση θα πρέπει να μην επιμεριστούν ευθύνες στη δική μας πλευρά. Αγαπητέ Σταύρο. Αγαπητέ Ευθύμη, 5 δευτερόλεπτα, επειδή αναφέρθηκε το όνομα του Τάσου Παπαδόπουλου. Ναι, απλά να πω ότι δεν επειδή κάποιοι χρησιμοποιούν το όνομα του, ενδεχομένως για να προσδώσουν βαρύτητα στην δική του άποψη, δεν αποδεχτήκε ο Τάσου Παπαδόπουλο στην εκπεριτροπή Προεδρία. Αγαπητέ Σταύρο, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα όμω. Για να είμαστε. Αναγράφεται διαφωνία. Αγαπητέ Γιώργο, άλλο σύστημα συζητείται. Μπορείτε να υποστηρίξετε και να λέτε ότι δέχτηκε ο Χριστόφια. Όχι ο Νίο. Θα πω το εξής. Μου δίνεται εντύπωση ότι γιατί ο γεγονός ότι δεν υπήρξε πρόοδος τουλάχιστον αυτές τις μέρες στο Κυπριακό, που λέω ότι μερική πρόοδος υπήρξε, ευθύνεται δική μας πλευρά με όσο σας ακούω. Είναι η Τουρκία. Δηλαδή για να υπάρχει πρόοδος και να φτάσουμε στη λύση του Κυπριακού, θα πρέπει να αποδεχτούμε όλα όσα λέει η Τουρκία. Ένα αυτό. Δεύτερο. Έχει πει η κυρία Ερωτοκρήτου ότι το ζητούμενο δεν ήταν το διακύβευμα, δεν ήταν να πάει ή να μην πάει ο κύριος Ερτογάν. Το διακύβευμα ήταν να πάει με να αναγνωριστεί η Κυπριακή Δημοκρατία, να τσιμετώσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και το καθεξής. Όχι, λυπούμε. Έχουμε εντελώς διαφορετική άποψη. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αναγνωρισμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του Οργανισμού Εθνών, μέλος των πάντων, αναγνωρίζεται από 195 χώρες κράτη-μέλη παγκοσμίως. Το διακύβευμα ήταν να πάμε στη Γενέβη για να έρθει και η Τουρκία να αποδείξει αυτή τη ρητορική που λέει ότι θέλει λύσεις στο Κυπριακό, τι είναι εκείνο το οποίο θα κάνει στην πράξη. Άρα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Επίσης, θα πρέπει να πούμε το εξής. Η Τουρκία λέει αυτά τα οποία λέει. Και ο κύριος Ακιντζή επίσης λέει αυτά τα οποία λέει. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα οποία λένε τα υιοθετεί η δική μας πλευρά. Δεύτερο και τρίτο και πιο σημαντικό. Οι συνομιλίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ακόμα βρισκόμαστε σήμερα στη φάση της τρίτης μέρας, 11η, είμαστε ακόμη το πρωί. Οι χάρτες ακόμη δεν έχουν κατατεθεί. Εκτιμούν ότι θα κατεθούν αργά το βράδυ και μην αποκλείεται να παραμείνουν εκεί και οι ηγέτες και όλοι όσοι βρίσκονται εκεί μέχρι και τις 15 του Γενάρη, ακριβώς για να φτάσουμε σε. Μπορεί η συνέλευση για την ασφάλεια και τις εγγύησεις, που για πρώτη φορά γίνεται, να ξεκινήσει με τους Υπουργούς Εξωτερικών την Παρασκευή, την Πέμπτη.
και μπορεί να συνεχιστεί αν υπάρχει πρόοδος και τίποτα. Άρα να μην αποκλείουμε τίποτα, ούτε επί αισιοδοξία καλλιεργούμε, ούτε από αισιοδοξία καταληκτικά. Να αναμένουμε με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, να δούμε τα αποτελέσματα και προπαντός στήριξη στη διαπραγματευτική μας ομάδα και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που διαπραγματεύεται για ολόκληρο τον Κυπριακό λαό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εδώ κλείνουμε, φίλες και φίλοι. Πρώτα Θεός, αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Καλή σας μέρα. Να μείνουμε στο σάδιο. Κρίσιμη ημέρα για το εδαφικό στη Γενέβη. Αναμένεται παρουσίαση χαρτών. Οι χάρτες θα κλειδωθούν σε ειδικό χώρο φύλαξης των Ηνωμένων Εθνών και δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα αν δεν υπάρξει συμφωνία στην αυριανή διάσκεψη σύμφωνα με το Πρακτορείο Ανατολού. Στις 10 το πρωί, πρωινή συνάντηση των δύο ηγετών. Συνεχίζουμε διακυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Οικονομία. Σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών θα εκπροσωπηθούν στην αυριανή διάσκεψη οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Επισημαίνεται ωστόσο ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Το τελικό επίπεδο εκπροσώπησης θα εξαρτηθεί από την έκβαση των σημερινών συνομιλιών. Στις 8 το βράδυ, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα αφιχθεί στη Γενέβη ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτσιάς. Κατά τη χθεσινοβραδινή συζήτηση του κεφαλαίου της διακυβέρνησης διαπιστώθηκε πρόοδος στις αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με ξένους ηγέτες για τη διάσκεψη της 12ης Δεκεμβρίου. Ανησυχητικά στοιχεία για την κατάσταση στο αστυνομικό του σώμα προκύπτουν μέσα από το πόρισμα των ποινικών ανακριτών για την πολύκροτη υπόθεση του τετραπλού φωνικού στεναγία Νάπα και το χειρισμό της αστυνομίας. Πληροφορίες για ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 4 στα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να επικρατεί παγετός. We'll be right back.